ξεκινήσει η κουβέντα μας. Τα βασικά σημεία που ζητάει η Τρόικα να προχωρήσουν άμεσα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, να καθοριστεί νέος κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Το λέει πεντακάθαρα το μνημόνιο. Ζητούν να λέει διαπραγμάτευση, ναι. Λέει διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Και αν δεν τα βρούνε, ναι. Έτσι. Αλλά ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει όταν δεν τα βρίσκουν. Και όταν δεν τα βρίσκουν, έρχεται πλέον μετά υπουργική απόφαση και καθορίζει τον κατώτατο μισθό, όπως έγινε με το προηγούμενο. Δεύτερο σημείο, να γίνει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Αυτό σημαίνει αύξηση των αντικειμενικών σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Προσέξτε εδώ, για να μην αδικούμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να πέσουν. Ακριβώς. Αλλά γύρω στο 60 με 70% θα είναι κοντά στις εμπορικές. Ή ίσα βάρκα σε αγελόν της εμπορικής. Αυτό σημαίνει. Πότε να βγήκαν αντικειμενικά. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Αύξηση φορολογίας. Αύξηση φορολογίας. Το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ. Το χαράτσι. Το τέλος ακινήτων που είναι μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μια σειρά φόροι οι οποίοι θα αυξηθούν αν αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες. Να συνεχίσουμε. Να δούμε την υπόλοιπη κάρτα. Ζητά λοιπόν να προχωρήσουν οι μειώσεις των μισθών στα ειδικά μισθολόγια, δικαστικούς, στρατιωτικούς, γιατρούς, καθηγητές πανεπιστημίου, όλες αυτές τις κατηγορίες. Να προχωρήσει. Εδώ έχουμε την κατηγορηματική διαβεβαίωση και δέσμευση. Και από στόματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος απροπό πάει καλά, καλύτερα υγεία του και μάλλον λέει Τετάρτη, μάλλον την Πέμπτη, μπορεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Μπορεί, μπορεί. Μακάρι, περάστε. Εδώ έχουμε λοιπόν την κατηγορηματική δέσμευση και εδώ είναι να δούμε τα κουβιά της Αλέξανδρας. Ότι δεν θα μειωθούν σε καμία περίπτωση, εδώ είναι και κόκκινη γραμμή. Ναι, για τους ένστολους ειδικά, για τους αδοτικούς κτλ. Τέταρτο σημείο, φορολογικό νομοσχέδιο. Ζητούν να προχωρήσει άμεσα και εκεί θα προβλέπετε και καταργήσεις φοροπαλαβών. Εδώ είμαστε οι καταργήσεις, ενώ μπορεί να σου πει ο άλλος. Δεν σου αυξάνω τους φορολογικούς συντελεστές. Δεν θα αυξήσω καθόλου τους φορολογικούς συντελεστές. Έτσι, Γιώργο. Εάν του βγάλεις τις φοροαπαλλαγές, και ποιες φοροαπαλλαγές? Όχι για το κότερο. Το ενίκιο της κατοικίας σου. Το δάνειό σου, τα παιδιά που σπουδάζουν, τα δίδακτρα. Έτσι, αυτό. Έτσι, όλα αυτά είναι φοροαπαλλαγές. Ιατρικές δαπάνες. Ιατρικές δαπάνες, πολύ σωστά. Εδώ έχουν καταργηθεί οι φοροαπαλλαγές. Καταχάνουν το ΤΕΒΕ και τα λοιπά και το ΙΚΑ. Βεβαίως. Ακόμα περισσότερο. Είναι 100%. 10% μόνο. Το 10%. Μπορεί να σου πει και το 10% πολύ. Δηλαδή, εμείς που πληρώνουμε ΤΕΒΕ ΙΚΑ, δηλαδή, δεν έχει νόημα. Σαν να μην. Άλλο, πάμε παρακάτω. Πάμε να δείξουμε τη συνέχεια. Ζητούν να προχωρήσουν ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων οργανισμών και το τελευταίο. Είναι οι αλλαγές στα επιδόματα. Τα έχεις βάλει όλα μαζί του μαγιασμένα. Έπρεπε να το βάλουμε ξεχωριστά. Ξεχωριστά το επιδόματα. Ας αφήσουμε στην άκρη το εφάπαξ και δείτε το πρώτο. Οι αλλαγές, όχι να βλέπουμε την κάρτα. Οι αλλαγές σε επιδόματα. Ποια επιδόματα? Αργίας. Και ανεργίας. Και οικογενειακό. Και οικογενειακό. Προνοιακό. Και προνοιακό. Τρίτο παιδί. Και τρίτο παιδί. Πολυτεχνη μητέρα. Και πολυτεχνη μητέρα. Όλα αυτά που αυτά λέει. Τα επιδόματα εννοούνε. Γιατί επιδόματα, αυτά τα επιδόματα δίνουμε στην Ελλάδα. 3,6 δις θέλουν να ξεκαθαρίσουν από αυτά τα επιδόματα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ένας από τους στόχους, τους αρχικούς. Πέρα από το πώς εμείς θα αντισταθούμε και θα βάλουμε τα στήθη μας μπροστά κτλ., ήταν όσο το δυνατόν λιγότερο κοινωνικό κράτος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα βέβαια να μειωθεί ο πληθυσμός της χώρας από το 2001 μέχρι το 2011 κατά 1 εκατομμύριο άτομα. Κύριε Χαϊκάλη, 1 εκατομμύριο λιγότεροι είμαστε. Θέλω να την επόμενη να δεις πώς θα είναι. Από 2001-2011. Την επόμενη να δεις πώς θα είναι, Γιώργο. Το ξέρω. Κύριε Βορύδη, εδώ ως Νέα Δημοκρατία έχετε δεσμευτεί σε κάποια πράγματα. Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές. Βέβαια, υπάρχει ένα καλό κλίμα μετά τον Τσαμπουκά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, Ισπανών και Ιταλών. Όπου δεν ξέρω αν εμείς είμαστε μέσα στο χάρτη αυτό για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Μπορούμε να το ζητήσουμε δηλαδή, αλλά δεν ξέρω αν θα είμαστε. Εδώ υπάρχουν οι δεσμεύσεις του παρελθόντος. Όπου έχουμε δεσμευθεί ότι θα τις υλοποιήσουμε. Βέβαια, είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Πιστεύετε ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα? Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό το οποίο θεωρώ μια γενικά θετική εξέλιξη. Και αυτό ήταν η αποφάση της Συνόδου Κορυφής. Θεωρώ ότι οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, τουλάχιστον σε δύο τους σημεία, δείχνουν την θέληση της Ευρώπης να βαδίσει σε ένα διαφορετικό δρόμο. Ποιας Ευρώπης? Της Ευρώπης του Νότου. Της Ευρώπης που είμαστε εμείς όλοι. Γιατί, έτσι. Όχι, με πρωτοβουλία του Νότου, αλλά είναι δεσμεύσεις πια της Ευρώπης. Λοιπόν, και τα δύο σημεία είναι οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, είναι αποφάσεις οι οποίες μας δείχνουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην οποία θα πορευθεί η Ευρώπη. Και η Γερμανία είναι στην Ευρώπη. Λοιπόν, οι δύο αποφάσεις που θεωρώ σημαντικές, μάλλον τα δύο σημεία αποφάσεων που θεωρώ σημαντικά είναι το ένα, το αναπτυξιακό κομμάτι. Επομένως, υπάρχουν κάποια πρόσθετα χρήματα και εκεί έχει πολλή δουλειά να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί αυτά προσδιορίζονται σε έναν ενιαίο κουμπαρά. Άρα το τι θα πάρει η Ελλάδα από αυτό το κουμπαρά είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την δραστηριότητα και την βούληση και τα προγράμματα τα οποία και τα σχέδια
που θα υποβάλει η Ελλάδα για να χρηματοδοτηθούν. Και το δεύτερο που εγώ θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα με τις τράπεζες. Ακούστε κάτι τώρα εδώ για να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Με τις τράπεζες αποφασίστηκε η δυνατότητα ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή ο χρηματοπιστωτικός τομέας, να αποκτά πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς για να δανειοδοτηθεί απευθείας. Τι σημασία έχει αυτό? Έχει μεγάλη σημασία γιατί δεν χρειάζεται πλέον να μεσολαβήσουν τα κράτη, να δανειστούν τα κράτη και να δώσουν τα χρήματα στις τράπεζες για να γίνει ανακεφαλοποίηση. Άρα δεν επιβαρύνεται το δημόσιο χρέος. Όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Όπως έγινε τώρα με το κούρεμα. Η απόφαση της αυτή αφορά την Ισπανία και την Πορτογαλία. Υπάρχει μία διατύπωση μέσα. Την Ισπανία και την Ιταλία. Και μπορεί να ωφεληθεί και η Ιρλανδία. Υπάρχει μία διατύπωση μέσα που λέει, στην πρώτη παράγραφο, αν θυμάμαι καλά, του σχεδίου των αποφάσεων, που λέει ότι ανάλογα μέτρα θα εφαρμοστούν σε όμοιες περιπτώσεις. Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Εδώ λοιπόν. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Εδώ φαίνεται η αποτυχία των διαπραγματεύσεων των δικών μας. Εδώ λοιπόν. Όταν αποφασιζότανε η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών με χρέος το οποίο θα πήγαινε στους Έλληνες πολίτες. Εμείς λέμε, και το έχουμε πει σε όλους τους τόνους αυτή την εκπομπή, για τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Αν καταρρεύσει, χαθήκαμε. Κανένας δεν θέλει. Πρέπει να στηριχτούν. Αλλά όμως είδατε τι λένε οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Όχι εις βάρος του Ιταλικού και Ισπανικού λαού, αλλά να έχουν απευθείας πρόσβαση, έτσι ώστε να μην μοιράζεται αυτό το χρήμα που θα πάρουν οι τράπεζες για να μπορέσουν να κινηθούν, να μην το μοιράζεται ο Έλληνας πολίτης. Είναι έτσι, κύριε Βορύδη? Είναι έτσι. Να επισημάνω εδώ τους κινδύνους από εδώ και πέρα. Δεν έγινε αυτό μέχρι τώρα. Δεν έγινε για αρκετά προφανείς λόγους. Θα πω το εξής. Η απόφαση αυτή, να ξέρετε, ότι δεν είναι τόσο απλή. Γιατί δεν είναι τόσο απλή? Διότι, γιατί επέλεγαν μέχρι σήμερα να δανείζονται τα κράτη? Γιατί απέναντι στα κράτη υπάρχει κάποιος συνομιλητής που εξασφαλίζει τη διαδοχή και τη συνέχεια των συνομιλιών. Όταν δανειοδοτείς έναν ιδιωτικό οργανισμό, μπορεί, δεν ξέρεις ότι αύριο το πρωί αυτός ο οργανισμός εξακολουθεί υφιστάμενος ή κυρίως ότι θα αναλάβει, είναι το λεγόμενο conditionality που λένε, δηλαδή οι προϋποθέσεις, ότι αυτές οι προϋποθέσεις που θα αναλάβει αυτός ο ιδιωτικός οργανισμός θα τις εκπληρώσει. Άρα λοιπόν, επειδή μέχρι χτες. Αυτό ό,τι αφορά το κλίμα όμως. Ακούστε. Πάω τώρα λοιπόν στο διατάφτα που μας αφορά. Πάμε στις απαιτήσεις της Τρόικα. Πάμε στο διατάφτα που μας αφορά. Για τη διαπραγμάτευση. Να σας μιλήσω για διαπραγμάτευση. Εδώ δεν περιμένουμε ποτέ διαπραγμάτευση. Δύο λεπτά όμως. Να πάω από τη σύνοδο κορυφής. Παρακαλώ. Πρώτο λοιπόν μεγάλο θέμα, τα αναπτυξιακά χρήματα. Με πολλή δουλειά και πολύ κρίσιμο για το τι θα επιτύχει εκεί η ελληνική κυβέρνηση. Δεύτερο μεγάλο ζήτημα, η απόφαση για τις τράπεζες πρέπει να εφαρμοστεί και για τις ελληνικές τράπεζες. Διότι αλλιώς, θα μου επιτρέψετε να σας πω, θα έχουμε δύο διαφορετικές ταχύτητες δημόσιου χρέους. Μία ταχύτητα που θα εφαρμόζεται για αυτούς που δεν έχουν μπει μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα και όπου το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος θα προσμετράται εκεί, το χρέος των τραπεζών, στο δημόσιο χρέος και κάποιους άλλους οι οποίοι θα υπολογίσουν το δημόσιο χρέος διαφορετικά. Αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν να γίνει. Η κυβέρνηση, είμαι βέβαιος ότι πρόκειται να διασφαλίσει αυτό το θέμα να ισχύσει και για την Ελλάδα.